Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να σκανάρουμε με το κινητό μας τις σημειώσεις μας ή αν έχουμε κάποιες ασκήσεις που θέλουμε να στείλουμε για να τις ελέγξει ο καθηγητής μας, ας πούμε, και ποιο πρόγραμμα πρέπει να κατεβάσουμε. Καταρχάς θα πάμε στο Play Store, θα κατεβάσουμε το πρόγραμμα CAM Scanner. Το βλέπουμε εδώ, το βγάζει πρώτο. Κάνουμε εγκατάσταση του προγράμματος. Θα περιμένουμε λιγάκι τώρα να το κάνει εγκατάσταση. Ωραία. Έγινε η εγκατάσταση. Βγαίνουμε από εδώ. Πηγαίνουμε, βρίσκουμε το πρόγραμμα. Το βλέπουμε εδώ, CAM Scanner. Το ανοίγουμε. Στην πρώτη φορά που θα ανοίξει το πρόγραμμα, θα μας βγάλει τις δυνατότητες που έχει. Θα σύρουμε την οθόνη προς τα αριστερά, μέχρι να φτάσουμε στο τελευταία τελίτσα. Εδώ μας λέει αν θέλουμε να κάνουμε εγγραφή. Εμείς δεν θα κάνουμε εγγραφή, θα πατήσουμε κατευθείαν το Use Now. Οπότε μπαίνουμε κατευθείαν στο πρόγραμμα. Τις πρώτες φορές θα μας ζητήσει τις άδειες που πρέπει να έχει. Προφανώς θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε φωτογραφίες, άρα σε ό,τι μας λέει να επιτρέπεται. Για να αρχίσουμε τώρα να σκανάρουμε ένα έγγραφο, οτιδήποτε είναι αυτό, θα πρέπει να πατήσουμε κάτω δεξιά στο εικονίδιο της φωτογραφικής. Πάλι να επιτρέπεται. Και έχουμε φτάσει εδώ. Τώρα υπάρχει ένα demo εδώ, το οποίο αν θέλουμε μπορούμε να το παρακολουθήσουμε έτσι ώστε να δούμε πώς λειτουργεί η εφαρμογή και τι δυνατότητες έχει. Αυτή τη στιγμή δεν θα μας χρειαστεί. Πατάμε χ. Έχουμε ήδη κάτω από στην κάμερά μας μπροστά ένα έγγραφο το οποίο θέλουμε, σημειώσεις που θέλουμε να σκανάρουμε. Να δούμε λιγάκι πρώτα τις ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε στο πρόγραμμα. Πρώτο και κυριότερο, δεξιά από το κουμπάκι που έχει για να πατήσουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία μας, ας πούμε, έχει ένα εικονίδιο το οποίο λέει Multiple Pages, δηλαδή όταν θέλουμε να βγάλουμε πολλές σελίδες σε ένα αρχείο, καλό είναι να το πατάμε αυτό, να το έχουμε πατημένο, έτσι ώστε ακόμη και μία σελίδα να βγάλουμε, δεν μας πειράζει, απλώς θα το έχουμε συνέχεια ρυθμισμένο από πριν. Το πατάμε επομένως, έχουμε αυτή την εικόνα πλέον. Επειδή μας βγάζει ένα πλαίσιο και νομίζουμε ότι εδώ μέσα μόνο βγάζει φωτογραφία, κάνουμε μία πίσω και πάμε στην αρχή του προγράμματος. Αυτό θα είναι που θα βλέπουμε εμείς στην αρχή χωρίς τα προηγούμενα που είδαμε. Πατάμε ξανά τη φωτογραφική μηχανή. Πατάμε ξανά άλλη μια φορά τελευταία το Multiple Pages. Τώρα βλέπετε ότι δεν βγάζει αυτό το πλαίσιο και ό,τι βλέπουμε στην οθόνη του κινητού μας, αυτό είναι που θα φωτογραφίσει. Να δούμε λίγο τις άλλες ρυθμίσεις. Επάνω αριστερά έχει για το flash τις ρυθμίσεις. Αυτόματο flash ανάλογα αν χρειάζεται φωτισμό ή όχι. Να ανάψει το flash την ώρα που θα πατήσουμε να βγάλουμε τη φωτογραφία. Το flash να είναι σβηστό. Ή το τελευταίο που λειτουργεί ως φακός, δηλαδή είναι συνεχόμενα αναμένο. Καλό είναι να επιλέξουμε αυτό το τελευταίο έτσι ώστε να παίρνει τις σωστές ρυθμίσεις φωτεινότητας στο κινητό μας και να βγάλει λίγο καλύτερα τα έγγραφά μας. Στη δεύτερη επιλογή επάνω που γράφει HD επιλέγουμε την ανάλυση που θέλουμε να έχει ανάλογα με τις δυνατότητες του κινητού μας. Όσο πιο ψηλή τόσο πιο καλά, βέβαια και με 8 MP που έχει ας πούμε εδώ θα βγάλει καλά. Το αφήνουμε στο μέγιστο αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το επόμενο κουμπάκι δεν το επιλέγουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να βγάζει μόνο του τη φωτογραφία. Στο τέταρτο κουμπί μας βγάζει κάποια φίλτρα. Σε αυτά τα φίλτρα, τα οποία μπορούμε να τα επιλέξουμε και μετά, καλό είναι να επιλέξουμε αυτό που υπάρχει ήδη, το Magic Color. Αυτό κάνει την καλύτερη δουλειά γενικώς, οπότε δεν το πειράζουμε. Αφήνουμε το Magic Color επομένως και τώρα είμαστε έτοιμοι. Να βγάλουμε, μπορούμε να δούμε και λίγο τις τρεις τελείες εδώ. Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, δεν χρειάζεται να τις πειράξουμε.
Το μόνο που ίσως θα μπορούσαμε να πειράξουμε εδώ, μιας και έχουμε σελίδες από ένα τετράδιο, είναι το Image Orientation. Να πατήσουμε στο Portrait, οπότε να μην έχει αυτόματη αναγνώριση αν είναι κατακόρυφα η σελίδα ή οριζόντια, έτσι ώστε να μην τις γυρίζει μερικές φορές ανάλογα πώς είμαστε, μπορεί να τις γυρίσει και να μην είναι σωστά όπως θέλουμε. Οπότε είμαστε πλέον εντάξει. Μπορούμε επίσης να πατήσουμε και μια φορά στο κέντρο της οθόνης για να γίνει πιο σωστή η ρύθμιση της κάμερας. Και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί που βγάζουμε φωτογραφία. Βγάζουμε την πρώτη σελίδα μας. Βλέπετε εδώ ότι την έχει προσωρινά αποθηκευμένη και γράφει το 1 εδώ δεξιά. Πάμε στην επόμενη σελίδα. Βγάζουμε ας πούμε και μία δεύτερη. Εάν θέλουμε συνεχίζουμε, βγάζουμε και μία τρίτη και ούτω καθεξής. Τώρα δύο είναι αρκετές, δεν χρειάζεται. Το ίδιο γίνεται από εδώ και πέρα. Στη συνέχεια πατάμε εδώ που έχει τις σελίδες μας και γράφει 2. Οπότε πλέον φτάσαμε εδώ. Εδώ βλέπετε ότι μπορούμε να μετακινηθούμε αριστερά-δεξιά στις σελίδες και αν δεν μας έχει βάλει σωστά τα όρια, μπορούμε εμείς να το επιλέξουμε στα διάφορα σημεία που έχει εδώ. Μπορούμε να πάρουμε από δεξιά, μπορούμε να πάρουμε από τη γωνία, βλέπουμε και που είναι ακριβώς η γωνία επάνω αριστερά και να κάνουμε ακριβώς τη ρύθμιση που θέλουμε. Αφού τελειώσουμε εδώ, είτε μπορούμε να πάμε εδώ πάνω και να αλλάξουμε το όνομα, οπότε ας πούμε ότι γράφουμε ένα τεστ. Ωραία, ok. Πατάμε το tick κάτω δεξιά. Μας δίνει πάλι τη δυνατότητα να αλλάξουμε το όνομα. Πατάμε ok. Στο μήνυμα που μας βγάζει ok επίσης δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Εδώ μας λέει ότι έχουμε κάποιες επιλογές ακόμη να κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που τρέχουμε το πρόγραμμα, οπότε θα βγάζει διάφορες οδηγίες. Πατάμε μια φορά στο κενό του κινητού μας. Φεύγει αυτό. Τώρα εδώ έχουμε σκανάρει ήδη ένα έγγραφο. Μπορούμε να πάμε πίσω. Αν πάμε πίσω θα δούμε ότι εδώ υπάρχει το έγγραφό μας που γράφει τεστ. Εάν πατήσουμε κάτω δεξιά στην κάμερα θα βγάλουμε ένα καινούριο έγγραφο. Αν πατήσουμε πάνω εδώ στο τεστ τώρα όμως θα μας ανοίξει πάλι το έγγραφο που μόλις σκανάραμε. Κλείνουμε την οδηγία που έχει εδώ, δεν χρειάζεται. Τώρα, εάν θέλουμε να το στείλουμε με ένα email ας πούμε ή θέλουμε να το στείλουμε με Viber ή θέλουμε να το στείλουμε με οτιδήποτε άλλο, πατάμε το δεύτερο από δεξιά γονιδιάκι. Εδώ μας βγάζει διάφορες επιλογές, Viber, Messenger, βλέπετε να αντιγράψουμε ας πούμε τη διεύθυνσή του. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ είναι να πατήσουμε στο Share PDF. Οπότε πατώντας το Share PDF μας βγάζει εδώ διάφορες επιλογές. Όπως βλέπετε μπορούμε απομένως από εδώ, αυτό που θέλουμε εμείς κυρίως είναι να μπορέσουμε να το στείλουμε μέσω email ενδεχομένως. Οπότε πατάμε στο Gmail που έχουμε εδώ και βάζουμε στους παραλήπτες προς. Βλέπετε στο θέμα έχει βάλει κατευθείαν test PDF, έχει επισυνάψει το αρχείο και αν θέλουμε εδώ γράφουμε και κάποιο κείμενο σε αυτόν που θα το στείλουμε. Οπότε γράφοντας εδώ στη συνέχεια τη διεύθυνση μπορούμε να το κάνουμε αποστολή κατευθείαν. Η άλλη περίπτωση είναι να πατήσουμε το PDF εδώ πάνω, το εικονιδιάκι που έχει. Πατώντας αυτό, εντάξει συνεχίζει εδώ να μας βγάζει γιατί είπαμε είναι η πρώτη φορά που λειτουργούμε το πρόγραμμα. Πατάμε πάνω, αφού πατήσαμε το PDF, πλέον αυτό έχει αποθηκευτεί μέσα στο κινητό μας ως PDF και μπορούμε μετά να το βρούμε από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Πάλι μπορούμε να πατήσουμε εδώ Share και να πάμε στο Gmail να το στείλουμε ή οπουδήποτε άλλο θέλουμε, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Θα βγούμε λίγο από το πρόγραμμα τώρα για να δούμε πού έχει αποθηκευτεί αυτό το αρχείο.
Πατάμε cancel. Βγαίνουμε επομένως, πάμε στα αρχεία μας. Αρχεία, πολύ ωραία. Πάμε στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης και βρίσκουμε τον φάκελο Cam Scanner. Στο φάκελο εδώ δεν πάμε σε πιο μέσα φάκελο, βρίσκουμε το τεστ όπως βλέπετε εδώ, μπορούμε να το ανοίξουμε και βλέπουμε κατευθείαν το αρχείο που φτιάξαμε, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ καθαρά όπως βλέπετε. Και ξέρουμε επομένως πού είναι μέσα στο κινητό μας, ώστε να το βρίσκουμε ανά πάσα στιγμή. Από εδώ βέβαια ανοίγοντάς το μπορούμε πάλι να το στείλουμε, αποστολή αρχείου που γράφει, οπότε πάλι μπορούμε με Gmail, με Viber, με οτιδήποτε έχουμε στο κινητό μας. Ας δούμε από εδώ και πέρα πώς χρησιμοποιούμε το Cam Scanner. Αφού το έχουμε χρησιμοποιήσει μία φορά, πηγαίνουμε, βρίσκουμε το πρόγραμμα, το ανοίγουμε. Εδώ βλέπουμε τα αρχεία τα οποία έχουμε σκανάρει. Πάμε να σκανάρουμε ένα καινούριο αρχείο, πατάμε κάτω δεξιά στην φωτογραφική. Βλέπετε ότι οι ρυθμίσεις μας πλέον είναι κρατημένες, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε. Βγάζουμε την πρώτη σελίδα του εγγράφου που θέλουμε. Πηγαίνουμε στην επόμενη σελίδα. Βγάζουμε και την επόμενη σελίδα. Ωραία, αν θέλουμε βγάζουμε και μία τρίτη, είπαμε. Ωραία. Έχουμε βγάλει τρεις σελίδες. Πατάμε κάτω στις σελίδες το 3 που έγραφε. Βάζουμε το όνομα που θέλουμε να ονομάσουμε το αρχείο μας. Ας πούμε φυσική. Οκ. Πατάμε το τικ κάτω δεξιά. Και πλέον το έγγραφό μας είναι έτοιμο. Πατάμε πάνω δεξιά το εικονίδιο με το οποίο κάνουμε διαμοιρασμό του αρχείου, share PDF, επιλέγουμε το Gmail και στέλνουμε με τη διαδικασία που είπαμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι τη δεύτερη φορά η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη. Αφού έχουμε κάνει τις αρχικές ρυθμίσεις, πλέον η διαδικασία είναι υπόθεση 2 λεπτών. Ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμες οι οδηγίες. Καλή συνέχεια.